Πάμε. Αντί αυτές τις μέρες να ασχολούμαστε με μια κυβέρνηση που μας καταπιέζει αφόρητα, που μας έχει κάνει υποχείρια του κυρίου Στροσκάνη, Στροκάνη, πώς τον λένε, αναγκαζόμαστε να ασχολούμαστε με κάθε βαλτό πρόσωπο που κάνει ασφαλιστικά μέτρα σε μια ταινία. Ο ελληνικός κινηματογράφος περνάει δύσκολες στιγμές και επίσης δύσκολες περνάει και η Ελλάδα και δεν κάνω καθόλου κήρυγμα αυτή τη στιγμή. Τα πράγματα είναι σκούρα, σκουρότερα από ό,τι φαίνονται με όλα αυτά τα κόλπα που ακούγονται για τις οικονομίες που αποτίθεται ότι κάνει η Ελλάδα κλπ. Και πίσω κρύβεται ένα μεγάλο κόλπο. Δεν μπορούμε λοιπόν να υποχρεωνόμαστε να ασχολούμαστε και με το ελληνικό σινεμά με ασφαλιστικά μέτρα που κάνει μια ηθοποιός. Τα θεωρώ φεδρά αυτά τα πράγματα. Μόνο γέλιο βγάζουν. Και φαντάζομαι ότι και στον κόσμο όλο να ακουστεί ότι μια ηθοποιός έκανε ασφαλιστικά μέτρα επειδή ο Ζερβός έκοψε σκηνές, θα βγει μια νέα κωμωδία. Θα την γυρίσει ο Μέλ Μπρουκς. Δεν θυμάμαι αν πέθανε ή ζει ο άνθρωπος. Αγαπημένος μου σκηνοθέτης. Λοιπόν, είναι σκηνοθέτης. Είναι ταινία παραλόγου όταν μια ηθοποιός λέει: κάνω ασφαλιστικά μέτρα επειδή Ζερβέ τόλμησες να κάνεις μοντάζ. Γιατί μοντάζ έκανα, δεν έκανα κανένα θαύμα. Κάθε ηθοποιός λοιπόν, είτε λέγεται Τάδε, είτε λέγεται Πουλικάκος που είναι φίλος μου και τον εκτιμώ, είτε Ρένος Χαλαμπίδης που είναι καλός ηθοποιός, υφίσταται ένα μοντάζ. Τα ασφαλιστικά μέτρα λοιπόν λένε ότι κύριε δεν είχες δικαίωμα να μου κόψεις σκηνές, άρα έπρεπε να μείνουν όλες μου οι σκηνές μέσα. Αυτά είναι θέατρο παραλόγου και ευτυχώς βγάζουν γέλιο. Και στα κανάλια που δυστυχώς βγαίνω, βλέπω ότι γελάει ο κόσμος, όπως και στο Facebook γελάει ο κόσμος. Όμως εγώ θέλω εδώ να τονίσω ότι αποκλείω μια ηθοποιός άγνωστη να έντυσε, ήρθε ξαφνικά η έμπνευση. Κάποιοι τη βάλανε και ξέρω πολύ καλά ποιοι τη βάλανε. Η ταινία μου ενοχλεί έντονα το χώρο του showbiz ή πέστε τον καλλιτεχνικό, πέστε τον όπως θέλετε. Είναι ένας χώρος γεμάτος βρώμα, γεμάτος διαπλοκή, ψευτιές, στημένες σχέσεις. Διαβάζουμε τον τάδε ομοφυλόφιλο ότι τα έχει με την τάδε, ενώ ξέρουμε καλά ότι ο άνθρωπος είναι ομοφυλόφιλος και καλά κάνει και είναι ομοφυλόφιλος. Λοιπόν, αυτός ο χώρος που είναι ψεύτικος, που είναι ένα περιτύλιγμα άθλιο και γυαλιστερό, προσπαθεί με κάθε τρόπο εδώ και μήνες, γιατί δεν είναι το πρώτο που συμβαίνει αυτό, τα ασφαλιστικά εννοώ, να με σταματήσει από το να προβάλλω την ταινία. Η ταινία προβάλλεται μετά από πάρα πολύ κόπο και οι γύρω μου ξέρουν τι εννοώ και πολλές αντιδράσεις. Δεν έχω χορηγούς, δεν έχω πίσω μου κανένα να με υποστηρίζει. Βγάζω μια ταινία μόνος μου. Εάν θέλουν κάποιοι θέατες και πιστεύουν ότι θα περάσουν καλά, να πάνε να τη δουν και να ενισχύσουν τον ανεξάρτητο στην κυριολεξία ελληνικό κινηματογράφο, που γενικότερα δεν πάει και καλά. Γιατί δυστυχώς πάει καλά το marketing, το πούλημα, αλλά και το ξεπούλημα εννοώ και στον καλλιτεχνικό χώρο και στον πολιτικό χώρο κυρίως, γιατί μιλάμε για τεράστιο ξεπούλημα. Δεν έχω όρεξη να φάω κι άλλα ασφαλιστικά για να πω τι εννοώ στα πολιτικά, είναι πολύ χειρότερα τα πράγματα. Μέσα σε όλο αυτό τον αχταρμά λοιπόν βγαίνει η ταινία μου, Πέμπτη, σε περίπου 10 σινεμά, σε όλη την Ελλάδα, βγαίνει η Βόλο, βγαίνει η Λάρισα, βγαίνει η Θεσσαλονίκη, βγαίνει η Αθήνα και ελπίζω να κάνει εισιτήρια, ελπίζω να διαφερθούν θεατές να δουν μια σάτυρα ενός χώρου της showbiz που μόνος του έχει εξευτελιστεί αγρίως. Είναι ένας χώρος που αυτοεξευτελίζεται. Γι' αυτό βλέπουμε στα κανάλια τα βράδια κάτι σούργελα, κάτι κακομύριδες, κάτι μίζερους, κάτι περίεργους κίνεδους. Είμαι φίλος των ομοφυλόφιλων, προσέχατε αυτό. Αγαπάω και εγώ φίλους ομοφυλόφιλους. Αλλά όμως είναι τα νούμερα ομοφυλόφιλοι και άλλων αυτοί που βλέπουμε στα κανάλια κακομύριδες που κάθε βράδυ κάνουν ένα σοου άθλιο και αυτογελιοποιούνται. Λοιπόν, αυτό το χώρο προσπαθώ να σατηρήσω ή καλύτερα να ξεφτυλίσω. Θα επαναλάβω για δεύτερη φορά ότι είναι χωρίς στήριξη, χωρίς υποστήριξη, χωρίς τίποτα. Όσοι θεατές πιστεύουν στην κωμωδία, όχι αναγκαστικά στη δική μου κωμωδία, γενικά στην κωμωδία ή στη σάτυρα, ας δουν την ταινία. Μήπως συνεχίζει να υπάρχει ο ελληνικός κινηματογράφος, γιατί προβλέπω σε λίγο να υπάρχει μόνο ο ξένος, αυτός που πλασάρεται από τα μεγάλα συγκροτήματα και που παίρνει μάρκετινγκ και χορηγούς και δεν συμμαζεύεται, γιατί έτσι δυστυχώς λειτουργεί το σινεμά. Δεν πάει αυθόρμητα πια ο άλλος κινηματογράφο, πάει εκεί που τον στέλνουνε. Αυτό είναι το άσχημο. Μια ταινία λέγεται Show Beach και όσο αντέξει θα παίζεται σε αυτούς τους καλούς κινηματογράφους που μου δίνει η Audiovisual, την οποία ευχαριστώ, όπως και ευχαριστώ κάθε άλλο συνεργάτη που με βοήθησε να κάνω αυτήν την ταινία. Εμένα που σε τραβάω. Και βεβαίως ευχαριστώ και τον κύριο που τραβάει την κάμερα, συνάδελφο Αρτίμ Γιάννη Παρασκευόπουλο.